διαδικασία. Τώρα εδώ θεωρώ ότι πρέπει να εξελιχθεί ο κατάλογο των δημοτικών συμβούλων που έχουν στο λόγο και μετά να πάρουν πολύ στο λόγο. Λοιπόν, ζήτησε το λόγο, δικαιούται να πάρει τον λόγο στη διαδικασία, στη βάση πρώην ημερησία. Τώρα, αν είναι τόσο κορυφαίο, λοιπόν, δεν αναφέρει πουθενά αν προηγούνται ή στο τέλο, θέλω να εφαρμόσω τον κανονισμό. Είναι γραμμένος ο μιλητής με τη σειρά που δήλωσε και κατακράτησε στον κατάλογο των υποκομιλητών, θεωρώ ότι πρέπει να έχει το λόγο. Δηλαδή, κύριε Αντιλούδη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τον λόγο. Αν πάμε για τη συμπληκτική συμπεριφορά σα, να μην το δώσετε στον προηγούμενο μιλητή σου. Γιατί φωνώ και πιστεύω ότι ερμηνεύεται κατά τον κύριε Αντιλούδη, συγγνώμη, εγώ ζητώ συγγνώμη. Σας διάβασα. Θα το εξηγήσω. Συγκεκριμένα πράγματα. Θα το εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Μου ζητάτε να παραδειάσω τον κανονισμό κατά περίπτωση, δεν ξέρω. Το ο κανονισμό φρονώ ότι έρχεται σε αντίθεση με το σύνταγμα που έχει την ελευθερία του λόγου πρώτα. Φαντάζομαι ότι αν το ερμηνεύατε αλλιώ, θα περιφορούσατε αλλιώ το ελληνικό συμβόλαιο. Δηλαδή, αν εμφανιστούν 25 πολίτε, βεβαίω και είναι στην κρατική σα ευκαιρία, αν θα δώσετε ή τον λόγο. Αλλά ένας πολίτης που θα μιλήσει 30 δευτερόλεπτα δεν νομίζω ότι παρακολεί την έβρεση τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, οριζόμενα έπρεπε να μην είχατε δώσει τον λόγο. Γιατί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ο λόγος δεν αφαιρέθηκε ποτέ από πολίτη στην ιστορία αυτής της χώρας. Όπως και σήμερα και φημένα. Η Δημοκρατία όμως δεν έχει εμπόδια να πει Δημοτική Συμβουλίου. Γι' αυτό δεν υπήρχε τίποτα άλλο να πω εκτός από αυτό που είπα. Αυτό που διαβάσατε. Λοιπόν, για να ενημερώσω και εγώ το σώμα τη σειρά μου, θέλω λίγο την υπομονή στη συνάδελφη.